Αρχαίων πολιτισμού εκεί που αγαπάει, εκεί που πιστεύει, εκεί που πονάει, εκεί που συνονειρεύεται με κάποιους ανθρώπους, μια άλλη κοινωνία, μια άλλη Ελλάδα, με άλλες αξίες, έτσι όπως τουλάχιστον τις ίδρυσαν στα μυαλά μας οι μεγάλοι μας πρόγονοι. Και πιστή στη ρίση του Κλεόβουλου, του Λίνδιου, ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες, δεν υπάρχουν παρτίδες χαμένες, παρά μόνο εκείνες που εγκατέλειψες. Είμαστε εδώ με τον αγαπημένο μου τρελό, τον αγαπημένο μου κυνικό, τον αγαπημένο μου αναρχικό, τον αγαπημένο μου φίλο πάνω απ' όλα. Έλληνα, όλα. Έτσι. Νίκο Καλογερόπουλο, για να σχολιάσουμε, μετά από καιρό, έχουμε καιρό να βρεθούμε στις οθόνες, να ξανασχολιάσουμε την επικαιρότητα. Νίκο μου, από τότε που βρεθήκαμε, τι έχει αλλάξει? Τα πάνω κάθω, με λέγει ο Διογέννης. Εμάς δεν λέγει ο Διογέννης. Διογέννη, λέει δάσκαλε, πώς θα σε θάψουμε τώρα να πεθάνεις? Λέει ανάποδα. Δηλαδή, με τα πόδια πάνω και το κεφάλι κάτω. Ωραία, δάσκαλε, γιατί? Γιατί λέει, μάγκες, θα έρθει η ώρα που ο κόσμος θα έρθει τα πάνω κάτω και θα είναι ο μοναδικός όρθιος. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ό,τι έχω να σας πω. Πέσα από τα να ακούς τον Κόκορα. Μια χαρά, μια χαρά. Θα σχολιάσω λοιπόν την πραγματικότητα και έτσι όπως τη βιώνω και τη νιώθω εγώ. Με δύο τραγούδια θα σας πω. Κανένα άλλο σχόλιο. Δώστε βάση, που λέει και ο Γαμπέτας, στην Παινιά. Τόσα κλειδιά στα χέρια μου σπορτά, στέρνη μου γνώση κι αρμύρι, καλό να σ' είχα πρώτα. Χτεσινός καραβογύρης με τα όλα μου, σημερινός μπατήρης με τη βιολά μου, πέρλος βάρνα τα σοκάκια και παραμιλώ και με κραζούν τα κοράκια, μα δεν απαντώ. Ω χαμάν αμάν, βαϊ βαϊ. Ωχ, αμάν, 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 αμάν. Ωχ, αμάν, 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 αμάν. Τόσα κλειδιά στα χέρια μου και όλα χρεωμένα και εγώ ρωτάω τα όλα μου και σημερινός μπατήρης με τη βιολά μου, έρχος βάρνα τα σοκάκια και παραμιλώ και με κραζούν τα κοράκια, μα δεν απαντώ. Ωχ, αμάν, αμάν, βαϊ, βαϊ. Ωχ, αμάν, 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 αμάν. Ωχ, αμάν, 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 αμάν. Τόσα κλειδιά στα χέρια μου και όλα σκουριασμένα
ξένα. Χθεσινός καραβοκύρης με τα όλα μου εσύ με ρίχνος μπατήρης με τη βιολά μου παίρνω σβάρνα τα σοκάκια και παραμιλώ και με κρατούν τα κοράκια μα δεν απαντώ. Ωχ, αμάν, αμάν, βαϊ, βαϊ. Ωχ, αμάν, 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 αμάν. Ωχ, αμάν, 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 αμάν. Τόσα κλειδιά στη θάλασσα. Δικά μου και δικά σου. Τη γλυκιά πατρίδα μου σκοτώνεις τα παιδιά σου. Χθεσινός καραβοκύρης με τα όλα μου και σημερινός μπατήρης με τη βιολά μου. Παίρνω σβάρνα τα σουκάκια και παραμείνω και με κραζούν τα κοράκια μα δεν είμαι εδώ. Αγάντα, αδέρφια, αγάντα, φίλε, όσο σκέφτομαι ότι τόσες χιλιάδες Έλληνες θα ξεσπιτωθούν από κάποιους αλυταράδες, δεν μπορώ. Λίγομαι. Και να μην φταίνε κιόλας. Λίγομαι και να μην φταίνε. Γραμμένο για το πριν και για το μετά, ε. Οι χθεσινοί καραβοκύριδες, σημερινοί μπατήριδες. Βέβαια. Βέβαια. Φτωχοποιήθηκε όλη η Ελλάδα. Πάει η μεσαία τάξη, την τζακίσα, την τζακίσα. Και τι κάνουμε. Πρέπει να ξυπνήσετε. Μαγκές, ξυπνάτε. Κουνηθείτε. Σήξου. Να σε σήξω, μου λέει η γιαγιά μου. Στην Αθηνά και χειρακίνη. Έτσι, άμα, από ποιον περιμένουμε. Από ποιον. Τα έχει πει ο Πλούταρχος. Είχαν βάσει πέρσι, ετοιμάζα στην Αθήνα. Το περί του μη δανείζεσαι του Πλούταρχου. Που είναι γραμμένο, νομίζω ότι είναι. Χθες. Χθεσινό. Του το έλεγα στην παράσταση. Λέω, τι πω, ωραία. Ναι, δεν τα έχω γράψει εγώ. Εγώ απλώς τα μετέφερα, τα έκανα θέατρο. 2.000 χρόνια πριν. Το 9, το 19 μετά Χριστόν το έγραψε. 2.000 χρόνια πριν. 2.000 χρόνια. Για να δω. Το πιάνανε. Το πιάνανε, πήγαινε το δάκρυ κορόμιλο. Το πιάνανε και το παραπιάνανε. Έχει σημασία πάντως ο Έλληνας το συνέστημα εκεί μπορεί να τον πιάσει και εκεί μπορεί να τον ταρακουνήσεις. Μόνο στο συνέστημα πια. Να του βγάλει συνέστημα. Ναι, γιατί κούνα, του τον κάνανε μαλάκα. Τα λάβες. Και έχει το DNA του, ρε παιδί μου, η καρδιά του το λέει. Αλλά σου λέει κούνα, αποκοιμήθηκε το παιδί. Ναι, εγώ πιστεύω ότι και η τέχνη αποκοιμήθηκε 1,5-2 χρόνια τώρα. Έπαιξε και αυτό το ρόλο, πολλαπλασίασε δηλαδή και το. Η τέχνη θέλει. Τι μου έλεγε τώρα, ότι ανεβάζουν τον Καραϊσκάκη τραβεστή. Ανέβω πάνω με ένα ματσούκι. Να αφήσω λαμπόγελο μωρή κουφάλες να πω. Δεν τρέπονται. Ποιος ρε και ποιος. Άρα τι θα μου πεις, να αυτό το εθνικό, να η πατριαρχία και η τέτοια και κάτω όλοι. Τα βλέπεις. Τα βλέπω. Όλοι Ελλάδα τα βλέπω. Ρε ευτυχώς που έχω και σένα τζουραδάκι μου και βγαίνεις κάπου το φαρμακί μου κι αλλιώς θα είχα σαλτάρι θα είχα μουρλαθεί μ' όλα τούτα εδώ που βλέπω έχω συγχαθεί κι αλλιώς θα είχα σαλτάρι θα είχα ζουρλαθεί. Μ' όλα τούτα εδώ που βλέπω
δίχως είχα δει. Ρε με χρήγε στον κάτω κόσμο κατεβήκανε κι ούτε όμολο ούτε δόντι δεν αφήκανε και το χάρο λένε ακόμα συναξαράνε. Να μην δέχετε επιβάτες που σαν ταράνε και το χαρό λένε ακόμα συναξαράνε. Να μην δέχετε επιβάτες που σαν ταράνε. Και ακούγε τούτο τ' έχουμε σεισμό. Έτσι λένε οι σεισμολόγοι, τι να πω κι εγώ. Έτσι λένε οι σεισμολόγοι, τι να πω κι εγώ. Έτσι λένε οι σεισμολόγοι, θα έχουμε σεισμό. Μα συμφέρει να κοιτάξουμε χωρί του χάρη. Να μα αφήσει πίσω και να γυρίσουμε σαν να σκιές του χρόνου μου, ψυχές του λόγου μου, γιο σα και αδελφό σα, και προπάπο και πατέρα και εγγονό σα είμαι εγώ. Γόνος και προγόνος σας, ο πριν από σας και εσείς πριν από μένα, νιογέννη το νερό σε γέρικο ποτάμι, ο παδός των άλλων νόμων, των μεγάλων, των άγραφτων, στρατιές ολάκερες η γονή μου μέσα μου, εδώ η φύτρα μου, εκεί η σφορά μου και η μοίρα μου εδώ που καμισόφυλλα, τρελή και ταξιδεύτρα, τρυπώντας κάθετα την καρδιά της γης, με ξαναγεννάει, ματωμένο βλαστάρι, και να είμαι πάλι απ' την αρχή, περαστικός, λιοφόρετος, λευκός και μυρωμένος. Ναύτης του κόσμου, βιολιστής, γύφτος, αέρας, γητευτής, Οδυσσέας και Ηρακλής. Συλλαλητήριο πνευμάτων, παρελθόν, παρόν και μέλλον σε ένα σημείο. Φωτιά στο γόρδιο λόρο, ήχος ζωής, τρία βουνά παράξενα μπροστά, στεφανωμένα με τρίφυλλο θύσανο, κι εγώ μονάχος και μικρός. Ανατολή προς δύση διάταξη. Γύρω μου οι μούσες της σιωπής, και ερημιά και ταραχή. Η πολιτεία του κόσμου, η πολιτεία μου, σπαρμένη πρόχειρα, κάτω χαμένοι βασιλιάδες, ιστορία, κοίτουνται στα τάρταρα του χρόνου. Ανατολή, πρώτο βουνό κατάκορφα, ορθό στον όρθρο, ο ήλιος πίσω μου, ο ίσκιος μου μπροστά μου, στη θάλασσα. Τεινάζω τα χέρια και υψώνονται κύματα. Ερωτεύεται νιώτη μου το άγνωστο, φεύγω. Με σαλπικτή τον άνεμο, ο ουρανός μαζί μου βαθαίνει και φαρδαίνει. Αόρατα ρεύματα παλιών δασκάλων και σοφών και μάγων και μικρών και μεγάλων, στο χρώμα του αέρα γραμμένες οι ομορφιές του κόσμου.
Ακούω μέσα μου φωνές, ύμνους, τραγούδια, ουρλιαχτά, λύπη, χαρά, αγάπη, μίσος. Σαν απ' του Δία του κεραυνοδρομητή φευγάτος στο χέρι, οργώνω την αχτένη στην πολιτεία του κόσμου, φέρνοντας τα μέσα όξο να λιάσω την υγρή αλήθεια. Και ένας παράξενος υδρός πηγάζει από το κορμί μου. Περίεργα όντα γύρω μου και αλόκοτε γυαλίνη. Διαβάζω νόμους μυστικούς με δικούς μου κώδικες. Ξύπνησε η προαιώνια μνήμη. Λύσαξε και τρέχει η γυμνή μες στους αιώνες. Μικρή και απέραντη, πώς να σωπάσεις ψυχή. Και τι να πεις. Αυτό είναι κομμάτι από την τριωδία του. Είναι δικό του. Αναζητήστε το. Είναι παρμένο από κάποια δεξαμενή του σύμπαντος με την οποία έχει σύνδεση. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Αυτό το είχαμε ανεβάσει με τη σωτηρία του Λεωνάρδου. Να, έτσι, να της το κάνω ένα μνημόσυνο τη σωτηρούλα γιατί την αγάπουσα πάρα πολύ. Από τα λίγα άτομα που ξεχώρισαμε στον χώρο ήταν η σωτηρία. Να είναι καλά σωτηρούλα μου εκεί που είσαι αγαπημένο μου. Το είχαμε κάνει θέατρο αυτό με τη σωτηρία. Και μετά το έχω παίξει και μόνος μου, αλλά δεν άντεξα να παίξω παραπάνω από 12 παραστάσεις. Ενώ είχα κλείσει να το κάνω σεζόν, στις 12... Κλέταρες. Δεν μπορούσα. Δεν άντεχα, δηλαδή δεν μπορούσα. Απίθανη σωτηρία, όταν της είχα γράψει το άσπρο μαύρα σκαλοπάτια και το τραγούδισε, είχε μείνει και άλλα κρώματα, δεν έχει. Σωτηρούλα μου. Απίστευτη, απίστευτη. Ψυχή. Ναι. Παλιά ψυχή. Το είχαμε κάνει στη Λίδρα. Να ακούτε, να σας πω μια ιστορία που είναι πολύ ωραία. Το είχαμε κάνει στη Λίδρα. Στην Πλάκα. Στην Πλάκα. Χρόνια τώρα. Και είμαστε μια παράσταση τίγκα. Όχι πρεμιέρα και τέτοια. Μια Τετάρτη που είμαστε γεμάτοι. Και τα σκαλάκια ήταν γεμάτο τίγκα. Μια μισή ώρα η παράσταση. Κατεβήκαμε κάτω να ξεβαφτούμε, υποκληθήκα. Ακούμε νέκρα, κουβέντα. Ούτε κατέβηκε κανένας κάτω. Που συνήθως κατεβαίνω, συγχαρητήρια, μπράβο, δόντο και τα λοιπά. Τίποτα. Λέω τι διάλογο είναι. Ανέβαινα πάνω, πάω στο ματάκι, όλα τα θέατρα έχουν και ένα ματάκι για να βλέπουμε εμείς από τις κούντες καταλάβεις τι γίνεται εμείς. Κοιτάω, δεν είχε σηκωθεί κανένας από τον κάθε. Βγαίνω μπροστά, λέω να σας πω, τελειώσαμε, λέω. Λέει, το ξέρω, το κατάλαβα. Λέω, και γιατί δεν φεύγει γιατί έτσι. Φίλε, η παράσταση ήταν μια μισή ώρα και κάτσαμε άλλες 2,5 ώρες, 3 ώρες, δεν ξέρω πόσο κάτσαμε. Κουβέντα με το κοινό. Κουβέντα με το κοινό. Τώρα, που ήταν κρίμα αυτή την παράσταση που δεν την είχαμε γράψει. Κρίμα δηλαδή. Αλλά όποιος την είδε, δεν υπάρχει περίπτωση να την ξεχάσει αυτή την παράσταση. Ναι, αλλά το πιο ωραίο είναι την επόμενη μέρα. Ακούω, την επόμενη μέρα. Έχουμε και το ψώνιο του ηθοποιού, ψωνάρες. Λέμε, πω, τι έγινε, τι μας είπαν κιόλας. Πράγματα που δεν τα είχα σκεφτεί και εγώ, ίδιος που λέγανε, πω, εκεί. Όλη την ημέρα λοιπόν, είναι μαγικό το θέατρο, κατάλαβες, είναι σε παίρνει να πούμε. Να φτιάξουμε τη φωνή μας, τα ηχεία μας. Πάμε έτοιμοι, καλησπέρα. Αντί έκανε με τη σωτηρία. Γιατί θα γίνεται χαμός. Θα γίνεται, ναι, αφού έγινε στόμα σε στόμα. Θα γίνει τώρα της πουτάνας στον κάγκελο. Βάραμε το πρώτο κουδούνι. Μετά το. Βάραμε το δεύτερο. Και πάτε διάλογο, δεν ακούγαμε τίποτα. Βγαίνω εγώ πάλι στο ματάκι. Βγαίνω στο ματάκι, κοιτά. Τον κόβευγα. Ένα. Και εκείνο ένα πρεζόνι που κάτανε. Και περίμενε την παράσταση. Και με πιάνει ένα νευρικό λόγιο. Κα, τα παίρνει σωτηρούλα να πούν. Της χάλασα ρε παιδί μου το μούτ. Τι λέω. Ένα πρεζόνι που κάτανε. Περιμένει να παίξουμε την παράσταση. Άρε σωτηρούλα μου γλυκά. Αυτά είναι τα ωραία, τα μαγικά του. Ναι, τα ωραία. Να σου πω, το ξέρεις στην αρχή Ελλάδα, όταν μπέρναγε ο θείασος να πάει κάπου, όχι να παίξει, σταματάγαν τα πάντα. Το ανοίγαν τις πόρτες, κάνανε ησυχία, αν είχαν πόλεμο, κάνανε και χειρία, να περάσει ο θείασος, να περάσει το θέατρο, έτσι. Τώρα, άμα περάσει το εθνικό, θα πετάνε ντομάτες και λεμόνια σαν. Τι ντροπή.
Είχα ετοιμάσει και το... Τι είχα ετοιμάσει, χίλια πράγματα είχα ετοιμάσει. Έχω κάνει μεταφορά στο ΣΥΠΗ στο Αριστοφάνη. Πάρα πολύ ωραία, δηλαδή και όσοι το διαβάσανε. Γιατί εγώ έπιασα την ψυχή του Αριστοφάνη, κατάλαβες. Δεν έχω κάνει μαλακίες αυτές τις πουτανιές και τις νεότερες μου, τίποτα. Πιστός και στον Αριστοφάνη, αλλά δεν χρειάζεται ο παππούς τίποτα, δηλαδή να τον υπηρετήσεις χρειάζεται. Πού να το κάνω. Πού να πάω, πού θα πάω στο Εθνικό να μου δώσουν... Δεν πήρα, βρε, τίποτε. Ούτε απ' έξω. Είχα κάνει επίσης, μέσα στο χαμό πάει παλιά. Να σου πω, άμα κάναμε παράσεις στο πάρκινγκ της Επιδαύρου, παιδί μου. Δεν θα λέμε ότι παίξαμε Επιδαύρου. Λεφτά δεν έχουμε να κάνουμε την παράσταση, να κάνουμε την παραγωγή. Στο πάρκινγκ όμως. Βρες μου εσύ τον παραγωγό και το κάνω. Και το κάνω στην Ομόνια, το κάνω στην Ομόνια που είναι, το φτιάξαμε και ωραία τώρα. Έχει τους εξαρισμούς και... Θεέ μου, ρίξε ένα γεραβλό να μας... Τι φοράνε αέρα, τουρμπίνες και καθαρίζουν τον αέρα στην Ομόνια. Ρε γάμο το, ρε Θεέ. Δεν πατάς Αθήνα, έτσι. Όχι, πού να πάω, πεθάνω από Αθήνα. Και μας αναγκαίζει να ερχόμαστε εμείς εδώ πέρα, στο χωριό σου. Άκου, είχα ετοιμάσει. Πάνε πολλά χρόνια τώρα. Είμαι σε μια συνέντευξη τηλεόραση και με ρωτάει ο δημοσιογράφος γιατί απέχετε από την τηλεόραση. Λέω τι να απέχω, έχω κάνει τόσα ωραία πράγματα. Δεν προφέρω κάτι πολύ δυνατό να παίξω και να είναι καλύτερο από αυτά που έχω κάνει. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Λέει δηλαδή γιατί σαν τι θα ήθελες να παίξεις. Λέω τον Καραϊσκάκη. Για λέγανε κάτι μαμούχαλα γύρω γύρω. Το μαλάκα, είχα κάνει τον Καραϊσκάκη. Λέω και ψάχνω να το βρω. Το κείμενο που το είχε παίξει ο Κατράκης το 1957, μόνο αυτός είχε τα ούμπαλα να το κάνει ο Παλικαράς, ο Μάνος. Γεια σου ρε Μάνο μου αγαπημένο, όλοι με αγαπούσε και εγώ τον αγαπούσα τον Μάνο πολύ. Και λέω και δεν μπορώ να το βρω, ούτε στο μουσείο, το θεατρικό μουσείο, δεν μπορούσα να το βρω. Το ακούει ένας ανθρωπάκος ωραίος και μετά από δύο μέρες έρχεται στο θέατρο με το Γαραϊσκάκι παραμάσκαλα. Μου λέει κύριε Καλογερούμπη, ο Καραϊσκάκης που ζητήσατε. Πω, αδερφέ μου, ήταν ο πεθερός μου θεατρόφιλος. Αν μου ακούς ρε φίλε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, αλλά βλέπεις ότι να έμεινε εκεί. Πότε θα γίνει. Το διαβάζω τρελάθηκα. Πω, συγκλονιστικό. Λέω θα το φυλάξω, να το κάνω στα 200 χρόνια. Στα 200 χρόνια. Λέω θα το. Το έχω φτιάξει, το έχω κεντήσει, το έχω περιμένω και το ξανακοιτάω. Πού να πάω ρε φίλε εγώ τώρα, να πάω στη Γιάννα να ζητήσω λεφτά να μου δώσει τον Καραϊσκάκη, να κάνω τον Καραϊσκάκη. Κοίτα τον Καραϊσκάκη. Θα μπορεί να τον χρηματοδοτούν το Καραϊσκάκη, αδερφοί που τον βγάλανε. Ε, μπορεί, ξέρω. Μπορεί να τον χρηματοδοτούν και πώς, γιατί λεφτά αυτά, πώς δε. Ο Καραϊσκάκης ο άλλος μένει... Και τον Αθανάσιο Διάκο είναι χρηματοδοτούν. Μένει εδώ όμως ο Καραϊσκάκης, είναι εδώ, 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 εδώ και εδώ. Σοκράτη, έγινες πλέον μεγάλο παιδάκι. Οι υποχρεώσεις σου μεγάλωσαν και αυτές. Οφείλεις να γίνεις επιμελής, υπάκουος, σεμνός, αξιοπρεπής και φιλαλήτης. Την αλήθεια, ρε! Την αλήθεια! Την αλήθεια! Δεν μπορεί να μου τον σκοτώσει κανένα. Τόσο ξεφτύλες είναι. Θα κλείσω με ένα τραγούδι που δεν το έχω βάλει ακόμα μουσική. Για να στο χρωστάω. Παγκόσμια πρώτη που λέγει Μαρκόπουλος. Ναι, για να σας το παίξω και να στο χρωστάω την επόμενη μουσικά. Θα σας πω τα λόγια μου πρώτα. Είναι το τελευταίο που έγραψε. Ντουφεκίσαν τα τραγούδια και τη μουσική κάτι πυθικολεβέντες, κάτι παρλιακοί. Πού είναι ο Μάνος, πού είναι ο Μίκης, πού είναι οι ποιητές. Συρματόσκηνα της φρίκης γίναν οι χορδές. Γίναν πρώτοι οι τελευταίοι στη μεταβολή και το πόπολο βελάζει, ζήτω η αρχηγή. Τι ντροπή στο παλικάρι που αδιαφορεί με ένα κινητό στο χέρι και υπνοβατή. Και το ρεφρέν. Αχ πατρίδα μου καημένη, μάνα μου Ελλάς, όπου και να σ' ακουμπήσω με ματώνεις, με πονάς. Φίλε, να είσαι καλά ρε που ήρθες, να είσαι καλά. Και εσύ. Ξέρεις και όποτε βρισκόμαστε πάντα έχουμε κάτι να πούμε και κάτι να σχολιάσουμε. Πάντα θα έχουμε. Είναι. Για να δούμε τώρα να δω τι θα κάνω με το τρενοτεχνείο το καλοκαίρι. Σκέφτομαι να το κάνω από 20 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου, ένα μήνα.
να παίξω και τα τραγούδια μου, να κάνουμε και αφιερώματα στο Τσιτσάνι, στο Μάρκο, στο Ζάμπετα, σε όλους τους μεγάλους μας. Και το μετεχνικό μου ότι είναι μια σπουδαία προσπάθεια του Νίκου στην Κυπαρισία, λίγο πιο έξω από εδώ που βρισκόμαστε. Ο παλιός σταθμός, κοντά στον παλιό σταθμό των τρένων, που όλοι αυτοί πρέπει να αξιοποιηθούν, αφού δεν υπάρχουν τρένα, τουλάχιστον να υπάρχουν σταθμοί, να λειτουργούν οι σταθμοί, και να γίνουν μικρά πνευματικά κέντρα, μικρές πνευματικές κοιτίδες ανεξάρτητες από χρηματοδοτήσεις και από όλα αυτά τα πράγματα, για να μπορούν τουλάχιστον να αρθρώνουν τη δική τους φωνή. Γιατί ό,τι χρηματοδοτείται και ό,τι πάει από εκεί, παίρνει μια γραμμή και μια ράγα άλλη. Για να δούμε, για να δούμε. Και άμα το ανοίξω, θα κάνω και το Πλούταρχο. Τον Πλούταρχο. Ναι. Και αν είχα λεφτά θα έκανα και του, θα έκανα και του Σιμπής του Αριστοφάνη, θα έκανα και το Καραϊσκάκι. Τα όνειρα πάντως είναι τσάμπα, ακόμα ευτυχώς δεν φορολογούνται, έτσι, και είναι πάντα μπροστά μας. Το κόλπο είναι να μένουν όνειρα μόνο, καταλάβεις. Και δεν μπορεί να μας τα απογράψει και κανένας. Εντάξει, αλλά θέλεις αυτό που κουβαλάς, αυτό που να το μοιράσεις, δεν το κάνεις για πάρτι σου, δεν είναι... Έτσι, αυτή είναι και η δουλειά του καλλιτέχνη, η ψυχή του καλλιτέχνη. Γι' αυτό γίναμε καλλιτέχνες. Και ο προορισμός του. Και ο προορισμός. Αυτό είναι. Δεν είναι τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τι θα αρπάξει ο κόλος. Και έχουμε και χρέος να το κάνουμε. Αλλά βλέπεις, δεν σε αφήνουν να κάνεις, δεν σε αφήνουν να κάνεις ούτε το χρέος. Λάχριστη. Ας ελπίζουμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ας ελπίζουμε. Να είμαστε καλά και με όλη αυτή την ιστορία εδώ που μας έχει βρει η βουή. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Εγώ ανησυχώ και έχω έννοια τους φίλους μου και τους δικούς μου ανθρώπους, τους δικούς μου, όχι δικούς μου, αλλά πιο πολύ ξεκινάς από τους δικούς μου. Εγώ ανησυχώ για αυτούς και αυτοί ανησυχούν για μένα. Και το γαμότο της ιστορίας είναι ότι έχουμε δίκιο και οι δύο. Και όταν έχουμε δίκιο και οι δύο, τι έχουμε? Αυτό που λες, τραγωδία. Τραγωδία. Είναι στην έγωση της υπής. Αυτό. Δίκιο είχε ο Αγαμέμνονος που πήγε να πολεμήσει για την πατρίδα. Δίκιο είχε και η κλητεμίστρα που λαμπαδιάσε αντά σκέλια τις 10 χρόνια χωρίς τριβείο. Δίκιο είχε και ο Αίγιστος που όρμησε να την εσβήσει. Δίκιο είχε και ο Ορέστης που την έσφαξε. Μωρή καριόλα, ο πατέρας μην πήγε δουλειές απ' να σου φτιάξει την μπρίκα και εσύ γαμίες του τζελέπι. Πέρα πουτά. Δίκιο. Όλοι έχουμε, όταν έχουμε όλοι δίκιο, έχουμε τραγωδία. Αδερφέ, να σε καλά ρε φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά και εσύ, Παναγιώτη. Ξανά για αγάπη να δαχρύσω. Τώρα φεύγεις και πήγες μη, μου ζητάς να δυσκολήσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή που περιμένω.
φύγεις μου είχες πει, δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή που περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να λησμονήσω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα? Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ.